είναι ένα θέμα το οποίο δεν το απευθύνουμε μόνο στις γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί περιστατικά βίας, έχουν υποστεί βία με διάφορες μορφές, βία η οποία είναι τόσο στον χώρο της οικογένειας, την ενδοοικογενειακή, η οποία είναι η πιο γνωστή ίσως, αλλά και βία και στο δημόσιο χώρο, με τις διάφορες μορφές. Λεκτική, σεξουαλική κλπ, που νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση θα θέσει πολλά από αυτά τα θέματα και τις πλευρές της βίας. Όμως εμείς θέλουμε να επικεντρώσουμε στο ότι πρέπει να πιάσουμε το νήμα ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά. Αλλά και οι φορείς, η ίδια η κοινωνία, το ζήτημα, το παλιό σύνθημα, το φεμινιστικό, το προσωπικό είναι πολιτικό, είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μας εμπνέει ακόμα και σήμερα. Και άρα με αυτή την οπτική πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις. Εμείς από την πλευρά του κόμματος, αλλά δεν είναι μόνο τα πολιτικά κόμματα που έχουν θέση σε αυτό, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι η ίδια η κοινωνία. Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι όπως ίσως έχετε διαπιστώσει, γιατί ξέρω ότι για να είσαστε εδώ είσαστε ευαισθητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένες στα θέματα αυτά, έχουν ανθίσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές εκδηλώσεις γύρω από τα θέματα αυτά. Με πρωτοβουλία στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα στελέχη των συμβουλευτικών κέντρων και των ξενών φιλοξενίας του Πανελλαδικού Δικτύου Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών. Το μήνυμα θέλουμε να φτάσει παντού, προσπαθούμε δηλαδή και σε αυτό το επίπεδο, αλλά όμως έχουμε εκδηλώσεις που γίνονται με πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει ακόμα και με πρωτοβουλία συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλες εκδηλώσεις από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από γυναικείες οργανώσεις. Άρα έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Πέρσι είχαμε βρεθεί ξανά και ήταν πριν από την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Το αίτημα τότε ήταν, και προς το πάνελ που είχαμε στην εκδήλωσή μας, πότε θα κυρωθεί η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ήτανε Νοέμβρης, λίγους μήνες μετά, το Μάρτιο, είχαμε τη χαρά να έχουμε την ακρόαση των φορέων στη Βουλή και να προχωρήσουμε στην κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την χώρα μας, μία περιπέτεια που ξεκίνησε το 2011 με την πρώτη ψήφισή της, για να καταλήξει να γίνει νόμος του κράτους το 2018. Φέτος έχουν ανέβει οι απαιτήσεις. Θέλουμε να συζητήσουμε στο μετά την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης τι. Αυτό είναι το ερώτημα της σημερινής συνάντησης. Τι γίνεται τώρα, πού βρίσκεται η χώρα μας από άποψη δομών, πολιτικών, από άποψη... Ηφηγένεια, κατευθείαν σου εδώ. Στελεχειακού δυναμικού. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα θέματα αυτά. Άρα αυτό είναι το ερώτημα της σημερινής συζήτησης. Τα θέματα αυτά σημαίνει ότι τα θέματα της βίας κατά των γυναικών οφείλονται και σε αρισότητες και σε διακρίσεις, όχι μόνο στο πλαίσιο του πατριαρχικών αντιλήψεων και της πατριαρχικής οικογένειας, αλλά και στο κομμάτι των οικονομικών σχέσεων και των εργασιακών σχέσεων. Αναφέρθηκε και εκτενώς στα θέματα των αόρατων μορφών βίας, είτε έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της γλώσσας και του λόγου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα ζητήματα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, το ζήτημα της εξισορρόπησης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και την οδηγία που αναμένουμε από το Ευρωκοινοβούλιο, καθώς επίσης και σε ζητήματα που αφορούν τον αποκλεισμό των γυναικών και τη μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε ώστε οι γυναίκες να βρεθούν στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Έχουμε μια εκλογική χρονιά μπροστά. Η κυβέρνηση αυτή έχει ήδη προωθήσει το 40% την αύξηση δηλαδή του ποσοστού στις υποψηφιότητες. Δεν πρέπει να πάει χαμένο και δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε μια αύξηση ποσοστού στις υποψηφιότητες, αλλά πρέπει να εκλεγούν οι περισσότερες γυναίκες και να μπορέσουν έτσι να αναλάβουν πρώτες ευθύνες. Όπως επίσης αναφέρθηκε και στην σωμάτωση της διάστατης φύλου σε όλες τις πολιτικές,
και σε μία ομοσπονδία, αν το κατάλαβα καλά, από γυναικείες οργανώσεις, ώστε να αποτελούν το θεσμικό παράγοντα με τον οποίο θα μπορούν να συνομιλούν οι κυβερνήσεις.